θετική ανταπόκριση έλαβε η ιδέα στο αίτημα που επίφτυνε προ κυβερνήσει ή οργανισμού που είχαν στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο κατά τι περίοδου 1963 και 1974, προ αναζήτηση πληροφοριών και πιθανά σημεία ταφή αγνωμένων μέσω των Εθνικών Στρατιωτικών Αρχείων. Το Λονδίνο, δια του Υφυπουργού Άμυνα, Μάικ Πένινγκ, διαβεβαιώνει για την έναρξη ενδελεχού έρευνα στα υπουργικά αρχεία που πηγαίνουν αρκετέ δεκαετίε πίσω, ώστε να εντοπιστεί οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί αγωνία των όπω χαρακτηριστικά αναφέρει η απαντητική του επιστολή προ τη βουλευτή Σέριλ Μάρε, η οποία και είχε θέσει σχετικό ερώτημα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν θα είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο όντω τα βρετανικά κυβερνητικά αρχεία περιλαμβάνουν αξιοποιήσιμε πληροφορίε. Δεδομένου του όγκου των αρχιακών φακέλων που πρέπει να ελεχθούν και τη ανάγκη να τηρηθούν οι διαδικασίε για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τρίτου, θα απαιτηθεί κάποιο χρόνο. Ωστόσο, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι οι αξιωματούχοι θα κάνουν την έρευνα εγκαίρος και θα επικοινωνήσουν με τη ΔΕΑ απευθείας όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Η ιδέα έχει αποστείλει αντίστοιχα ετήματα σε 11 χώρες, μεταξύ αυτών Αθήνα και Άγκυρα, όπως επίσης σε Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, εκτιμώντας πως η όλη διαδικασία ενδεχομένω θα χρειαστεί δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα δύο χρόνια, έχουμε αποτελέσματα. Δύο χρόνια. Ναι, και θα έχουμε και τα απαραίτητα ας είναι. αποτελέσματα. Ας είναι. Εδώ περιμένουμε τόσα χρόνια, δεκαετίες, να κολλήσουμε στα δύο χρόνια. Ε, όχι. Ναι. Να πάμε να δούμε άλλο ένα ρεπορτάζ για τις προκλήσεις των Τούρκων. Στο...